θέλει ιδιαίτερη τέχνη. Γιατί ξέρεις, έρχεσαι ρουφιές, ρε παιδί μου, να μην φανεί κοιλιά. Το κάνουμε όλοι. Τώρα είμαστε μια πραγματική τηλεόραση. Δεν έχουμε no filter, no filter. Ρουφιές εδώ, πετάγεται το στήθος. Τραβάς στήθος, μεγαλώνει κοιλιά. Δηλαδή όλη αυτή η φάση δεν συντονίζεται. Για να είσαι εντάξει. Τέσσερις σεζόν εδώ, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Φαίνομαι το ίδιο χοντρός πάντα, δεν έχει σημασία. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις χωρίς φίλτρο να βγάλεις τη δούλια δίπλα σου και να μην κοιτάει κανείς εσένα. Καλά, εμένα. Λοιπόν, αυτό που λέει Ατζούλια στον κόσμο, θα το κάνουμε τώρα παράδειγμα για να αρχίσει το παιχνίδι μας. Γιατί έχουμε και ένα πεζό που περιμένει. Ένα πεζό 108 που περιμένει, παρακαλώ. Λοιπόν, παράδειγμα να, οι παίκτες μας, έτσι. Χρήστο, βλέπεις αυτή τη φωτογραφία. Πάρε πόσα φωτογραφία. Ωραία, ερώτηση. Αν σε ρωτήσω μετά ποιος ήταν στη φωτογραφία, θυμάσαι ότι ήμουν και εγώ μέσα. Εννοείται. Ποτέ. Ποτέ. Πάμε για να παίξουμε. Οι μόνες φωτογραφίες της ζωής που έχω βγάλει που δεν χτενίζομαι, δεν ρουφιέμαι, δεν κάνω τίποτα, είναι αυτές που βγαίνω με την Τζούλια, έτσι. Κάνεις να ασχολείται μαζί μου, λένε «Α, όχι» κτλ. Λέω «Ήμουν και εγώ στη φωτογραφία». Λέει «Δεν θυμόμαστε τίποτα, χριστάρα». Θα σου συμβεί και σε ένα Χρήστο, εάν φτάσει μέχρι το τελικό, όπως το εύχομαι και στην Αθηνά, αλλά και στη ζωή. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Good all in. Τέλεια. Για σωματεία. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα ξεκινήσουμε με 100 ευρώ για μία ευχή. Μία ευχή, όπως λέμε, happy birthday to you. Πάμε. Πατήστε το κουμπί να το βρείτε. Ήτανε γρήγορος ο Χρήστος. Να φάμε και από σένα κουφέτα. Να φάμε και από σένα κουφέτα. Χρήστο, διακρίνω μία βέρα στο χέρι σου. Υποθέτω ότι έχεις περάσει το στάδιο αυτό. Πρόσφατα. Πριν παντρευτείς όμως, πες μου αυτή η ατάκα σε πόσους γάμους, βαφτίσια και άλλες τελετές σε συνόδευσε από καμιά 30, 40, 50.000 ανθρώπους. Από τα 23, 24 και μετά συνεχώς. Συνεχώς, παιδιά, είναι στο έτσι. Να φάμε και από εσάς κουφέτα. Να φάμε και από εσάς κουφέτα. Να φάμε και από εσάς. Τελικά έφαγες. Έφαγα. Όλα καλά. Πολύ καλά. Μπορέσαμε, γλεντήσαμε. Συνήθως έρχονται εδώ πριν παντρευτούν οι άνθρωποι. Εσύ ήρθες μετά το γάμο. Ήρθα μετά το γάμο, ναι, γιατί χρειαζόμασταν καινούργιο αυτοκίνητο. Έλα ρε μεγάλε καινούργια αμάξι, κοίτα, με φτιάχνει τώρα. Και θέλω να σου πω κάτι, παιδάκια δεν υπάρχουν, ε? Όχι, όχι, όχι ακόμα. Ότι το πεζό 108, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα εδώ και μας ακούει, αλλά έχει παιδικά καθίσματα Isofix πίσω, λέω τώρα εγώ. Είπα μια κουβέντα. Έφυγα, το πέταξα, έφυγα εγώ. Κορτσάρα μου, καλώς την Αθηνούλα. Τι κάνεις? Καλά. Μες στο χαμόγελο. Ναι. Κόκκινο μαλλί. Ωραίο. Μπορεί το ροδοκόκκινο. Σαν βυσινή μου φαίνεται από μακριά. Νομίζω ότι μοιάζει με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Λες να σου πάω. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Να δούμε αν ταιριάζει. Γιατί αλλιώς θα πάω να αλλάξει μαλλί. Για δείτε λίγο. Για κάτσε λίγο, σε παρακαλώ, δίπλα εδώ. Πάρε μια πόζα έτσι λίγο, Τζούλια Νόβα. Σου ταιριάζει. Τι πάει. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο μαλλί. Να πούμε ένα μπράβο στην κομμότρια. Πρώτον, το όνομα τη κομμότρια. Δεν τη θυμάμαι την κομμότρια. Δεν θυμάστε κομμότρια. Όχι. Μπράβο στην κομμότρια, μπράβο και σε σένα. Μπράβο της. Γιατί άλλο σου λέμε μπράβο εσένα στη ζωή σου, γιατί είσαι περήφανη? Γιατί έχω δύο φανταστικές κόρες. Αλήθεια. Μικρούλες, δύο και τριάμιση. Αμά. Να ζήσουνε. Τέλεια, τέλεια. Έναν υπέροχο άντρα που είναι εδώ. Είναι εδώ ο σύζυγος. Να πω, πού είναι ο σύζυγος, μπορώ να το σύζυγο. Λοιπόν, μεγάλε να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και περαστικά σου. Τρεις γυναίκες μέσα στο σπίτι. Και μια σκυλίτσα. Και το σκυλάκι θηλυκό. Την πάτησε. Τι να πω, φρόντισε να τον καλοπιάσει τον άντρα σου να κερδίσει τίποτα σήμερα, γιατί με τέσσερις γυναίκες μες στο σπίτι. Να σου πω κάτι. Στο τρελοκομείο, σύντομα. Έχει φέρει και την αδερφή του. Και την αδερφή του. Έχει μαζοκισμό πάνω του τέλος. Ζωή μου, γεια σου! Τι κάνεις? Μια χαρά εσύ. Η ζωή είναι η μελαχρινή μας εδώ της παρέας. Ποια είναι η παρέα που σε συντροφεύει εδώ σήμερα? Είναι η φίλη μου η Μαρία. Σε λίγρου σούζο ή σε λέει τυχερή γενικότερα στη ζωή σου? Τυχερή. Τυχερή. Έχετε ξανακερδίσει πράγματα ως παρεούλα?
Σαν παρεούλα, όχι. Αλλά είναι καρδίζεις. Μια καλή αρχή σήμερα. Είναι νομίζω. Μια καλή αρχή σήμερα, μ' αρέσουν αυτά. Ζωή μου, καλώς όρισες, κορίτσι μου, καλή επιτυχία. Βρήκα, ευχαριστώ. Και σε εσένα, πάμε να παίξουμε μέσα στον πρώτο γύρο. Ο Χρήστος βεβαίως θα γυρίσει πρώτος, αφού πάρουμε κατηγορία. Κατηγορία βεβαίως είναι κουφέτα, βαπτιστικά και στο τέλος χτυρίζουν τον γαμπρό. Χριστάρα, κατηγορία στα αλήθεια τώρα. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από τα παλιά ρετρό. Γυρίζω. Yes, please. Εδώ είναι οι λέξεις μας. Καλή επιτυχία. Ξεκινάς με δεύτερη ευκαιρία. Αν θες και από τώρα έτσι να πάρεις ένα φωνή, πάρ' το. Για πλάκα το. Αργότερα. Ακούμε το πρώτο. Θα πάρω το σίγμα. Σίγμα. Στέφανα. Αυτά τα Στέφανα. Μπορείς να χάσεις ελεύθερο όποτε θέλεις, έχεις δεύτερη ευκαιρία, αλλά για την ώρα συνέχισε να παίζεις κερδίζοντας. Και θα συνεχίσεις με 30 ευρώ, με ποιο σύμφωνο? Με το ΤΑΦ. 90 ευρώ. Ξεπέρασες τα 100. Αν θέλεις να αγοράσεις φωνή από εδώ και πέρα, μπορείς να το κάνεις, όταν το θέλεις εσύ. Το ίδιο. Θα πάρω το ρο. Είσαι στα 200 ολοστρόγγυλα ευρώ. Κρυστάρα μου, από πού είσαι η καταγωγή σου που είναι? Από τη Λιβαδιά. Μένεις εκεί? Ναι. Ωρε φίλε. Και Σαββατοκύριακο με τη Τζούλια δεν είχαμε κανονίσει που θα πάμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά να κερδίσεις, ποτέ δεν είναι αργά να κεράσεις. Έγινε. Λιβαδιά ειδικά. Πάμε. Θα πάμε στους καταράκτες εκεί, έχει κάτι μίνι καταράκτες. Κάτι μίνι καταράκτες, αλλά για μας και τα μίνι είναι καλά. Όταν είναι κερασμένα, εγώ πηγαίνω παντού, Χρήστο, να ξέρεις. Τέτοιος άνθρωπος είμαι, ευγενικός. Δεν λέω όχι στα κεράσματα και ευχαριστώ που δεν το πρότεινες, το κατάλαβα από το βλέμμα σου. 30 ευρώ πάλι. Θα πάρω το πι. Ωραία, έχεις 260. Αν θες να αγοράσεις, μπορείς να το κάνεις, αν θες να γυρίσεις, ξανά. Θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον. Όλο σωστό, γιατί έχει 4 όμικρον. Θα γυρίσω. Το έχουμε. Όχι ακόμα. Εσύ, επειδή η κατηγορία μας είναι ρετρό, ποια είναι η ρετρό εποχή σου? Εμένα, για παράδειγμα, είναι τα 70s, τα 80s και τα 90s η ρετρό εποχή μου. Η δική σου ρετρό ποια είναι? Τα 90s. Τα 90s κυρίως εσύ, ε. Είσαι και μικρό παιδί. Ή μικρός, μικρός παντρέψου ή μικρός ξαναγύρισε. Η Τζούλια που είναι παιδί του Millennium και λέει: Αχ, θυμάστε το 2002 τι έγινε. Κατάλαβε τι με τη Τζούλια. Πάλι. Ωπα, Τζούλια, κοίτα εδώ. Τι. Δεύτερη ευκαιρία. Α, μπράβο. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, και τώρα μπορεί να πάρει φωνή η τσάμπα. Θα πάρω το χ. Τέλεια. Το αυτονόητο, έτσι, το ξέραμε. Φίλε, μπορώ να πω ότι ψιλοκαλά τα πας, αν σκεφτείς ότι θα παίξει κανείς άλλος αυτό το γύρο. Κάτι πως πάντα πράγματα. Μπορείς να γυρίσεις αν θέλεις. Έλα, μεγάλε, ηρέμησε. Εντάξει, φτάνει. Άλλη μία. Κατατάς ενοχλητικός. Συγγνώμη. Για τους άλλους. Καλά κάνεις και ρωτά, συγγνώμη. Και Χρήστο μου, όχι από μένα, συγγνώμη, από τις συμπαίκτριές σου. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Θα πάρω τον νι. Αν υπάρχει και αυτό, έχεις τρεις δεύτερες ευκαιρίες, μεγάλε. Ρε κοντοσούβλι θα φάμε, σου λέω τώρα. Όχι σουβλάκι μόνο στη Λιβαδιά. Τι να πω. Έτσι, για να μην το ξεχάσουμε, θέλω να δώσω το αριστερό χέρι και να τα κρατάς αυτά μόνιμα για να εδώ ψηλά, για να θυμόμαστε ότι δεν θα παίξει κανείς άλλος φέτος. Λοιπόν, θέλεις να αγοράσεις ή να γυρίσεις? Θα γυρίσω. Κάντο. Τρεις δεύτερες ευκαιρίες μόνο στον πρώτο γύρο. Τρεις δεύτερες ευκαιρίες μόνο στον πρώτο γύρο. Και προβλέπω να βλέπει και να παίρνει και άλλη μία. Ωραία. Όχι ρε μεγάλε. Και για να μαντέψουμε, τώρα θα πάρεις πάλι σύμφωνο. Καλά κατάλαβες. Αν έχει το σύμφωνο που θέλεις, έρχεσαι να πάρεις μόνος, γιατί εγώ κουράστηκα, αδερφέ. Πες το. Θα πάρω το λάμδα. Ναι! Μπράβο. Φίλε, έλα από εδώ μια βόλτα. Όχι, θα μας σοφήσεις εσύ εμάς, επειδή είσαι ψηλό παιδί, θα σε φοβηθούμε. Έχω γράψει ήδη, έχει γράψει τη εφαρμογή. 2,5 χιλιόμετρα έχω κάνει σε 3 λεπτά. Στη θέση σου γρήγορα. Μπράβο, Χρήστο. Αυτό είναι. Τι να.
Είσαι πάρα πολύ κοντά και στη λύση του γρίφου και στα 2,80 και στο ρεκόρ. Γιατί αν γυρίσει άλλη μια φορά και φέρει δεύτερη ευκαιρία, θα σπάσει το ρεκόρ γιατί το εσωφάρισε τώρα με 4 δεύτερε ευκαιρίε. Θα το σπάσει? Θα το σπάσω. Μπορεί να πάρει και φωνή, το ξαναλέω. Αργότερα. Αργότερα λέει. Πάμε για το ρεκόρ. Τρομερό, παιδιά. Στον πρώτο γύρο, 4 δεύτερε ευκαιρίε. Και όμω κοίτα που πλησιάζει. Όχι, ρε. Έφυγε. Θλίβομαι. Γι' αυτό το αποτέλεσμα. Πες με ένα γράμμα. Θα πάρω το μη. Μπετούγια και έχει και μη κοντά στη λύση του γρίφου. Ρετρό. Το μυαλό δεν πάει πουθενά. Μου λείπει μία λέξη. Ποια είναι αυτή? Η δεύτερη λέξη. Ωραία. Θέλεις να αγοράσεις? Έχεις χρήματα πόσα? 3,20. Θα πάρω το α. Αλέξανδρος. Και Απόστολος. Να ένα αλφα στη λέξη που σε ζόρισε. Το έχεις? Το έχω, αλλά αφού έχω δεύτερες ευκαιρίες, θα γυρίσω λίγο ακόμα. Προφανώς, να υπενθυμίσουμε τον κανόνα ότι η χρεοκοπία είναι το μόνο πράγμα από το οποίο δεν μας σώζει τίποτα. Okay. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως, το 91% των φετών στον τροχό, σε εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε? Θα γυρίσω άλλη μία. Δεν θέλω να σου πω το βλέμμα της γυναίκας σου, γύρισε και θα το δεις στο σπίτι. Το ξέρω ήδη. Πάμε. Είσαι και νιώπαντρος. Δεν φοβάται ακόμα, είναι αθεόφοβος, γιατί μόλις παντρεύτηκε. Θα σου κάνω για μια μετάφραση, τι μου είπε η αγαπημένη σου σύζυγος, η οποία τώρα ανακουφίστηκε τη έφραση ποσό. Λέει, τι κάνει! Και αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στο σαλόνι μόλις μπεις. Πάμε, σύμφωνο. Θα πάρω το κάπα. Λοιπόν, το κάπα, ξέρεις ότι υπάρχει, γιατί ξέρεις το γρίφο. Μπράβο σου. Και θα πάρεις άλλα 40 ευρώ. Λοιπόν, οφείλω να σου πω, Χριστάρα μου, τα βρήκες όλα σχεδόν. Έχεις 2,60. Είναι αρκετά? Αρκετά είναι. Ωραία. Δυνατά, παρακαλώ. Χορός κάτω από την δισκομπάλα. Είναι χορός κάτω από την δισκομπάλα. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Μπράβο. Χρήστο μου, δεν τα προλάβεις εσύ. Αυτά είσαι παιδί 90's, δεν έχεις προλάβει δισκομπάλα. Εγώ... Κι όμως. Κάτσε ρε εσύ, Χρήστο. Τελευταία. Λοιπόν, είναι που λείψε εσύ, λέει η ελπίδα. Τώρα δεν θα μας λείψει καθόλου. Το λέω ως εκπρόσωπος της ζωής και της Αθηνάς. Διότι φίλε, βαρεθήκαμε να σε βλέπουμε. Κερδίζεις πρώτος, πες και μόνος, τρομάρα σου. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και συγχαρητήρια. Αλλά η λεξομαχία αφορά και τους τρεις. Τα μάτια στον πίνακα, το χέρι στον μπάζερ. Αρχίζουμε. Τώρα για 200 ευρώ θα πρέπει να βρείτε κάτι από τον πολιτισμό. Μελανόμορφα αγγεία. Μελανόμορφα αγγεία. Άψογα. Και όσο ο Χρήστος μάζευε 300 τόσα ευρώ παίρνοντας μία ώρα, ήρθε η ζωή, τσουπ, ένα κουμπάκι, χαλαρά, 200 διαφημίσεις. Παρέα σήμερα έχω δύο κυρίες και ένα νιόπαντρο. Και ένα νιόπαντρο, ο οποίος. Εντάξει, νιόπαντρος ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν θα σου κάνουμε εμείς το δώρο του γάμου. Το κερδίσει μόνο σου, αδερφέ. Έχει έρθει ο Χριστάρας και έχει κερδίσει ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής πλην μιας λεξομαχίας. Γι' αυτό και είναι πρώτος με 360 ευρώ. Και σε αποθεώρω για ένα λόγο για μόνο. Γιατί το κέρασμα που υποσχέθηκε στη Λιβαδιά, είσαι γελασμένος, θα νομίζεις ότι θα το κάνεις μόνο σε μένα. Θα το κάνεις και στη Τζούλια που τρώει πολύ. Ειδικά γλυκά. Ναι, Τζούλια. Στη Λιβαδιά θα πάμε να φάμε γλυκό, Τζούλια, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ θα πάω για γλυκό, δεν θυμίζεται, θα πάω για κάτι άλλο. Θυμίζεται, άλλωστε, Λιβαδιά, pastry city, ναι, το λένε αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε πιάνει μυρωδιά λίγο πριν πεις από τη Λιβαδιά. Χριστάρα μου, ωστόσο, ήρθε η στιγμή, παρότι έχεις κερδίσει 4 δεύτερες ευκαιρίες, να δώσεις την ευκαιρία στη Ζωή και στην Αθηνά, που έχουν το δικαίωμα αυτό, να παίξουν πρώτες. Ζωή, ήρθε η στιγμή, απόλασέ το, ο δεύτερος γύρος σου ανήκει. Φύγαμε.
Έχεις αγαπημένη κατηγορία? Παροιμίες. Παροιμίες, ε. Είναι μια πιθανότητα αυτή. Είναι? Όχι, τώρα θα πρέπει να βρείτε κάτι από το lifestyle. Lifestyle mm-hmm. είναι η κατηγορία. Εύχομαι να το παρακολουθείτε εγώ. Σε αυτό δεν είμαι και πολύ δυνατός. Μόνο νέα Τζούλια Νόβα παρακολουθώ, να ξέρεις. Αλήθεια, με παρακολουθείς? Σε παρακολουθώ, Τζούλια Νόβα. Ξέρω που είσαι κάθε μέρα το απόγευμα. Πού? Έλα, Τζούλια. Ξέρω που είσαι κάθε μέρα μετά τις 6.30 και πριν το δελτίο ειδήσεων. Αποκλείεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με 20 ευρώ για το πρώτο μας σύμφωνο. Σίγμα. Ωραία, σίγμα. Τέλειο. Λοιπόν, για να γυρίσουμε ξανά και να μου πεις με τι καταπιάνεσαι, τι πιάνουν τα χεράκια σου εσένα. Γλυκά κατά βάση. Γλυκά, να, να. Να, να βλέπεις. Να, τσαχαροπλαστείο και έτσι, τσαχαροπλαστείς. Μπράβο, να ρε Τζούλια. Κάτι έχω φέρει να τσιμπήσουμε. Έτσι ως γλυκό. Ναι. Έλα, θα γίνει χαμός. Ό,τι περιέχει φράουλα και σοκολάτα, το θέλω. Μπανόφι έφερα. Α, και μπανόφι. Και το μπανόφι μου αρέσει. Τα κανονίσατε. Ωραία, πέσει μαζί πάνω φάγω. Το τάφ. Αλήθεια το έχεις φέρει. Δεν ήταν αστείο. Μπράβο. Τζούλια, παίξε μπάλα. Ψάχνω τον μπανόφι εγώ. Παίξε μπαλίτσα. Γιατί κάπου εκεί, ναι. Παίξε μπάλα, εσύ να βρω εγώ τα αγγλικά και έρχομαι. Αχ, μου τρέχουν τα σάλια. Το είδα μόλις. Καταστροφή σήμερα. Για άλλα 100 ευρώ θα συνεχίσεις. Τώρα. Εντάξει, οφείλω να σου πω. Πω. Εγώ δεν το περίμενα αυτό εννοούσε. Οφείλω να σου πω. Ότι πριν από λίγο περάσαμε τον κεραυνό, δεν σε ρώτησα αν θέλει να το λύσει σε 10 δευτερόλεπτα, γιατί φαντάστηκα ότι δεν θα το έλυνε σε 10 δευτερόλεπτα. Όχι, εντάξει. Για να μην χάνουμε χρόνο. Και δεν χάνουμε ποτέ χρόνο όταν μία ζαχαροπλάστη έχει φέρει γλυκάκι μπανόφι, παρακαλώ. Κι είναι μακριά μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ θα τα σερβίρω τώρα εδώ, σε μένα, για να τα φάω με την ησυχία μου, έφερε μόνο 5. Δεν λέω για τα υπόλοιπα 50 που έφερε και τα φάγαμε πίσω. Αλλά θα δεν τα... έφερα κουταλάκια. Και στι... θέλω να δω αν είσαι καλή, γιατί εγώ τώρα παρακολουθώ MasterChef πάρα πολύ, είμαι πολύ φανατικός. Με έχει μάθει ο Πάνος Ιωαννίδης να μην εμπιστεύομαι με τη γεύση το πρώτο. Να φάω δεύτερο, να δω αν το πέτυχες. Και τρίτο, τέταρτο, πέμπτο για να δω αν τα πετυχαίνεις όλα ίδια το επίπεδό σου, θέλω να δω. Αν είμαι σταθερή. Εντάξει. Θα τα αφήσω εδώ, όσο εσύ παίζεις, έχεις 440 ευρώ. Θες να αγοράσεις φωνή, δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, θα γυρίσω. Δεν θέλεις. Τρώω εγώ, γύρναση. Δεν ήθελε να πάρει φωνή, είναι έτσι. Δεν ήθελε. Ωραία. Πάρε τώρα το γλυκό τη παρηγοριά, αυτό έφτιαξε μόνο σου. Επίσης μπορώ να διακρίνω μία μικρή οξύτητα. Τσορίθο έβαλε. Όχι, δεν ξέρω καν τι είναι, το ακούω και το λέω. Όχι, δεν έχω βάλει. Είσαι, ναι, το τσορίθο δεν είναι καλή γλυκό. Είναι λουκάνικο. Δεν πάει με τίποτα σίγουρα. Όχι, δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Νομίζω ότι ούτε το σελίμ δεν θα έβαλε τσορίθο μέσα εδώ. Ούτε το σελίμ. Αθηνά μου παίξε! Καλή επιτυχία! Μαγειρεύεις, Αθηνά μου. Ναι, βέβαια, με δύο παιδιά θα μαγειρεύεις. Πολύ πράγμα. Τι τρώνε οι μικρές, ποιο είναι το αγαπημένο τους? Τα πάντα, ευτυχώς. Ναι, τυχερής, ευλογία είναι αυτό. Έλα, ρε Αθηνούλα, όχι έτσι δεν με το καλημέρα. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Έλα. Δεν πρόλαβες κι εσύ, είναι δυνατόν. Αλλά, μη μασάς, κεράστη γλυκάκι. Εντάξει. Έλα, Χριστό, πάμε. Για την πίκρα. Κανόνισε, το ένα είναι δικό μου. Τζούλια, το δικό σου το έχω δοκιμάσει προσωπικά. Άντε, δεν το θέλω. Κράτω το για σένα. Λοιπόν, 20 ευρώ. Θα πάρω το κάπα. Ωραία, να το και το κάπα. Δυνατά, παρακαλώ, στον τροχό. Να πούμε για τον Χρήστο ότι έχει εδώ και δύο γυρίσματα να φέρει δεύτερη ευκαιρία. Κάτι που μας δείχνει πόσο ανησυχητική είναι η κατάστασή του. 100 ευρώ βλέπω να έρχονται. Θα πάρω το πι. Ωραίοτατος και τυχερός. Μπράβο σου. Πάλι τυχερός στάθηκες. Θα πάρω το λάμδα. Ναι. Μπράβο και τώρα ναι. Θα πάρεις και το φωνή που θέλεις. Το σκέφτεσαι. Το ήττα. Ηλιοβασίλεμα. Αυτό. Ωραία.
4 ήττα αποκάλυψαν σχεδόν την τελευταία λέξη, την προτελευταία ολοκληρωμένα πια. Είμαστε πολύ κοντά στη λύση του γρίφου και ο Χρήστος συνεχίζει το κρεσέντο τύχης. Πάλι το ίδιο. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Θα πάρω το μη. Μπετιέρα. Όπα! Η διαδικασία θα έχει μια μικρή διακοπή εδώ για να μου φέρεις μια δεύτερη ευκαιρία από τις 4 που έχεις, αθεόφοβε. Συνέχισε. Για όσοι το είχαν ξεχάσει. Να γυρίζω. Είχε 4 δεύτερες ευκαιρίες. Τώρα ξέμεινε με 3. Ο Κακομύρης. Πού πας με 3 δεύτερες μόνο. Γεια σου, Χριστάρα. Όπα. Δεν ξέρω τι βουντού κάνατε, κορίτσια, αλλά έχει πιάσει. Συνεχίστε έτσι. Χριστό, δώσε μου άλλη μια δεύτερη ευκαιρία. Και γύρισε ή αγόρασε, αν θέλεις, γιατί βλέπεις, δεν σε πάει τώρα το λεπτό αυτό. 660 ευρώ. Θα γυρίσω. Ναι. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Πολύ καλύτερα τώρα. Θα πάρω τον νι. Δυστυχώς, πέρα από τη λέξη σκηνή, η οποία εμφανίστηκε γιατί την γνωρίζαμε όλοι, δεν υπήρχε άλλο νι κάπου, οπότε θα πρέπει να ρισκάρεις με ένα επόμενο σύμφωνο ή με το φωνήεν που θα σου αφαιρέσει 100 ευρώ. Θα πάρω το όμικρον. Ίσως το άρθρο να είναι, και είναι το άρθρο όντως, και όχι μόνο. Έχουμε πει αρκετά γράμματα, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα το κίτρινο, που είναι μπόνους 200 ευρώ. 160 ευρώ για σένα, Χριστό, και η απόφαση δική σου. Θα γυρίσω. Το κατοσταρικάκι το έχεις απλά κάνει στη τσέπη, Θα πάρω το Χ. Χριστόφορος. Άι, ήταν και με επιπλέον μπόνους 200 ευρώ. Άρα 400. Μπαμ, μπαμ. 300. 300 και 160 που είχες από πριν, 460, Χρήστο, πάει τέλειο. Θα γυρίσω άλλη μία. Θέλω να μου πεις ότι έχεις βρει. Όχι, μου λείπει μία λέξη. Η δεύτερη. Παρακαλώ. Η δεύτερη σειρά ή η δεύτερη λέξη. Η δεύτερη λέξη. Η δεύτερη λέξη του λείπει. Οκ. Ίσως το επόμενο σύμφωνο που θα βάλεις, να σου ανοίξει τα μάτια. Βάλε το σύμφωνο τώρα. Το γάμα. Γεωπόνος. Ορίστε δεύτερη λέξη. Χριστάρα, το έχεις που το έχεις, μισό λεπτό πριν έρθει η ώρα, το έχεις που το έχεις δωρεάν. Θες να πάρεις και το φωνή σου να καβατζώσεις την κατάσταση. Γιατί όχι. Να το κλειδώσεις. Θα πάρω το αλφα. Λοιπόν, αφού το βρήκες, ή το λύνεις για 5.40 ή γυρίζεις ξανά. Το έκανες πριν, γι' αυτό σε ρωτάω. Ας μην είμαστε πλεονέκτες. Ωραία, αυτό είπε και η γυναίκα σου. Ο γιος του Πλούταρχου τραγούδησε στη σκηνή. Ο Πλούταρχος δίνει τη Λιβαδιά. Από ένα διπλανό χωριό. Το πιστεύω. Ήρθες από τη Λιβαδιά. Έκανες τόσο δρόμο. Μία ώρα είναι, δεν είναι μακριά, μην τρέλανε το κόσμο. Τόσο δρόμο. Για να πετύχεις το συμπατριώτη σου σε γρίφο, ρε φίλε. Και το γιο του, ο οποίος είναι ένας κούκλος και φωνάρα, ο γιος του Πλούταρχου. Και το. Το κούκλο στο πατυπικά, γιατί το θέμα είναι να γίνει τραγουδιστή. Πρέπει να έχει καλή φωνή από εκεί να ξεκινήσουμε. Τα βασικά να μην ξεχνιόμαστε. Χριστό, με το συμπατριώτη σου, 9 εκατοστάρικα. Μπορεί να κάνει ό,τι χαίρεσαι. Οκ. Είσαι τόσο σοβαρό, έτσι και ζωή σου. Είμαι. Είσαι σοβαρό, έτσι. Είναι και το track του παιχνιδιού. Άσερα το track του παιχνιδιού. Είναι η Τζούλια Νόβα απέναντι. Θέλω να πω κάτι, παιδιά, ότι επειδή είναι νιόπαντρο, ρώτησα τη σύζυγό του και τη λέω. Πόσο επιτρέπεται ένα παιδί μου να ανοίγεται κτλ. Μου λέει: αν να κερδίσει, μπορεί να βγει και με τη Ζουλία Νόβα, αν θέλει. Αν να κερδίσει, μπορεί και να βγει. Το πε. Χρήστο μου, όλα σου πάνε καλά. Και αυτό το γύρο τον καθάρισες εσύ. Έτσι έχεις αφήσει την Αθηνά χωρίς χρήματα. Η Αθηνά έχει παίξει παιδιά μόλις μία φορά και έχασε σειρά της. Παρακαλώ το πλάνο, κύριε Γαλανούλη, να μιλήσει στην Αθηνά, να τη δουν λίγο συγγενείς της, να πιστέψουν ότι ήρθε εδώ. Βασικό. Μπράβο. Και τώρα, αγαπημένοι φίλοι της Αθηνάς, θα την απολαύσετε γιατί παίζει πρώτη, τρίτο γύρο. Ο οποίος θα είναι επιπλέον μπόνους με 200 ευρώ. Έτσι. Κατηγορία ζόρικη. Και θα πρέπει να βρείτε ένα σταυρόλεξο. Είδα το σταυρόλεξο, Αθηνούλα μου, είσαι έτοιμη. Ναι, με. Καλή τύχη.
Αθηνά μου, όλα ξεκίνησαν πολύ όμορφα. Έφερε τη φέτα που σήμερα ονομάζεται Φέτα Χρήστο. Είναι η δεύτερη ευκαιρία. Αν θέλει και τώρα ένα φωνή, μπορεί να το πάρει για μετά κάβα που λέμε. Αλλιώ παίρνουν σύμφωνο για 40. Ναι, θα πω το σίγμα. 80 ευρώ και μια δεύτερη ευκαιρία. Πώς λένε τα κουκλάκια σου? Ευθυμία και Βασιλική. Ευθυμία και Βασιλική. Πω, πω τώρα βλέπουν ότι μάλλον στην τηλεόραση έχουν τρελαθεί, έτσι. Καταλαβαίνεις τι συμμορία, τι γίνεται εδώ. Γαμπτίζουν το σκυλιά. Φωνάζουν τα κορίτσια, βλέπουν τη μαμά στην τηλεόραση. Το καθυστερώ για να σε δείξει λίγο, γιατί μέχρι στιγμής μόνο ο Χρήστος δείχνει. Ευχαριστώ. Συνεχίζω. Βεβαίως. Από πού κατάγεσαι, Αθηνά μου? Ο μπαμπάς από τη Βέρεια και εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Ω, Βέρεια. Τέλεια. Χωριλαδίτισσα. Ναι, ναι. Μπράβο. Α, μάλιστα. Καθόλου άσχημα. Πόσες ώρες έβλεπες βίντεο του Χρήστου στο YouTube? Για κάνα μισά ώρα σίγουρα. Ένα φωνή δωρεάν ή ένα σύμφωνο για 40. Θα πω το TAF. Άλλα 80. Ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δεύτερη ευκαιρία και για σένα. Για να, μισό λεπτάκι, παιδιά, να τις βγάλουμε και να τις μετρήσουμε τις δεύτερες ευκαιρίες. Έχετε από δύο ο καθένας. Ακόμη καλύτερα, MLS! Λοιπόν, θα πω... Ποιο σύμφωνο? Το μη. Όπως λέμε, MLS. Ακριβώς. Αν έχει 2,79 δικά σου και κινητό MLS... Αν λύσω το γρίφο. Για σένα και τα κορίτσια, αν λύσω το γρίφο. Εντάξει. Ναι, πάρ' το. Πάρ' το. Βεβαίως, αν φτάσει τελικό, όπως όποιος παίχτης φτάνει στον τελικό, εισπράττει και τα δώρα του, αλλά και τα κέρδη του. Αθηνά, είσαι σε πολύ καλό σημείο. Ναι. 459 ευρώ, δύο δεύτερες ευκαιρίες και ο λόγος ανοίγει. Και συνεχίζω. Πώς? Θα γυρίσω. Και θα συνεχίσει με 20 ευρώ αυτή τη φορά. Θα πω το πι. Άλλα 20. 4,79. Θα συνεχίσω. Το ίδιο. Άλλα 20. Πρόβλημα. Το κάπα. Κόρες. Ναι. Δύο κόρες. Όλες οι λέξεις μας έχουν γράμματα. Αρκετά δύσκολο για να υπολογίσεις όμως αυτά που λείπουν. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα-δύο σύμφωνα ακόμη, κάποια φωνή. Δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Ωραία, θα γυρίσω δεν πάλι. Δεν έχεις φωνή κάτι. Α, εργολαβία το έχουμε πάρει, ναι, ωραία. Θα πω το νι. Ξέρεις την πρώτη λέξη? Ναι. Κράτησε την κάβα, γιατί πέρα βρίσκεται τις υπόλοιπες. Αθηνά μου, 5,39. Πώς θες να συνεχίσεις? Θα αγοράσω ένα φωνή τώρα. Λογικό μου ακούγεται. Και θα πω το αλφα. Αλιφέρη, Μαρία. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Σας αγαπώ, ναι. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Να, η πρώτη λέξη σχεδόν εμφανίστηκε πλέον, την γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Μαρία Λιφέρη, θυμάσαι? Ναι, τη θυμάμαι, είμαι λίγο πιο παλιά εγώ, από τα παιδιά. Ναι, μωρέ, από τα παιδιά. Από μένα σε φιλομικρή μου. Μην το λες. Ναι, ναι, το λέω, το λέω. Θα τα πούμε μετά. Αλλά θυμόμαστε τη Μαρία Λιφέρη, πρώτη παρουσιάστρια έτσι, σε τηλεπαιχνίδια, στη τηλεόραση, γυναίκα. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Έτσι. Μαρία Λιφέρη, βέβαια. Λοιπόν. 4,39, θέλει να αγοράσει κι άλλο? Όχι, θα συνεχίσω. Θα γυρίσω μάλλον. Θέλω να ξέρεις τη Μαρία Λιφέρη, την πρόλαβε προσωπικά ο Σταύρος ο Ντάφλος, έτσι. Και ήταν ήδη μεγάλος καταξιωμένος. Εδώ ο φίλος μου ο Σταύρος. Σταύρο μου. Λοιπόν, το εικοσάρικο είναι κάτι που σου... Ναι, μου ανήκει πλέον. Που σου ανήκει ξεκάθαρα. Το γάμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είστε ρε, να έχεις δεύτερες ευκαιρίες. Αν δεν το έχεις νιώσει, ρώτα και τον Χρήστο. Συνεχίζω. Συνολικά σήμερα έχουμε φέρει 6 φορές δεύτερη ευκαιρία. 4 ο Χρήστος και 2 η Αθηνά. Εγώ 20 ευρώ έφερα. Αυτό με το κοσαρικάκι να το κοιτάξει λίγο σε ένα γιατρό. Πλέον το συνηθίσαμε. Θα πω το Δέλτα. Α. Ξέρεις και τη δεύτερη οριζόντια είναι σχεδόν βέβαιο. Ναι. Τώρα, η μεσαία από τις κάθετες, προφανώς και είναι στο μυαλό σου, με την πρώτη και την τρίτη κάθετη, τι κάνουμε?
Αυτές είναι δύσκολες. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. 4-5-9. Ναι, θα γυρίσω άλλη μια φορά. Κάνεις πρόγραμμα τώρα. Και βλέπουμε. Κάνεις πρόγραμμα. Εντάξει. Ποτέ μην κάνετε προγράμματα. Ο τροχός δεν είναι για προγραμματισμούς, είναι για αυθορμητισμούς. Μη. Απίστευτο. Πάει, τα χάσαμε όλα. Εγώ αφήνω τώρα εδώ στους διαθέτες να λένε Πολυχρονίδη, Βρωμόστομε, Γρουσούζου κτλ. Αλλά το εργάκι αυτό παίζει συνέχεια στο κινηματογράφο εδώ, στο δικό μας. Όσο ανοιγόμαστε, τόσο φλερτάρουμε με την απόλυτη χρεοκοπία. Δεν λέω τίποτα, καλή όρεξη. Θα μείνω με τη γλυκά. Και έτσι, Χριστό, το υπερβολικό ρίσκο που πήρε η Αθηνά, την οδήγησε στη χρεοκοπία Plus, που πρέπει και εσένα να σε αγγίζει λιγάκι, γιατί είσαι ο μόνος που έχει λεφτά εδώ. Η ζωή με δύο καλωστάρικα δεν τρέχει τίποτα, μπορεί να έχει τόσο στο πορτοφόλι της. Εσύ όμως, έχει το νου σου, μπορείς από εδώ να φύγεις πάνω το χιλιάρικο, αν παίξεις προσεκτικά. Πάμε, Χριστάρα μου. Μάλλον τι λέω, ρε Τζούλια. Όπως και να έχει, αν ο Χρήστος είναι νικητής και σε αυτό το γρίφο, θα πάει πάνω το χιλιάρικο μόνο από τον μπόνους που υπάρχει, που είναι 200 ευρώ μόνο, έτσι. Σύμφωνο. Τώρα. 20. Ξαναγυρίζεις. 50. Υπάρχει κι άλλο σύμφωνο, αλήθεια. Δεν θα το κρατάγαμε κρυφό, πίστεψε μας, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, σαν παιχνίδι. Θα πάρω. Δεν θα πάρεις τίποτα. Τελείωσε ο χρόνος. Φέρε μου δεύτερη ευκαιρία. Χριστάρα, όταν σου δίνω το λόγο, έχεις 5 δευτερόλεπτα και εσύ και όλοι οι παίχτες για να πείτε ένα γράμμα. Από τη στιγμή που εγώ σας δίνω το λόγο για να το πείτε. Οι πολλές ερωτήσεις για το σχολείο. Okay. Στο σπίτι δεν χρειάζεσαι εγκυκλοπαίδια. Παντρεύτηκες, πια ξέρεις. Τζούλια, παλιά στους γάμους κάνανε δωρό για εγκυκλοπαίδιες, να ξέρεις. Παλιά. Ο Λάμδα. Ο λόγος. Ο λόγος ήταν ότι δεν ξέραν ότι υπάρχει πεθερά. Λοιπόν, Χρήστο μου, αυτό ήταν το σύμφωνο το οποίο δεν μπορούσε να μαντέψει ότι λείπει. Τώρα το έβαλες και αυτό μέσα, τελειώσαν τα σύμφωνα. Όντως, τώρα πρέπει να μου λύσεις το γρίφο σε 5 δευτερόλεπτα. Ξεκινάμε. Καμπανάκι. Ναι. Και στρωματσάδα οι οριζόντιες λέξεις. Ωραία, πάμε στην πρώτη κάθετη. Έχουμε το χρόνο μας τώρα, πάμε. Μωρό. Μωρό. Φυσικά. Άλμα. Και η τελευταία. Αυτή. Λοιπόν, έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε αν είναι σωστές οι πρώτη και τελευταία κάθετες. Είναι όλα σωστά όσα ακούστηκαν. Όχι. Κάτι από όλα αυτά που είπες είναι λάθος. Ζωή, έχεις αντιληφθεί το λάθος του Χρήστου? Δεν είμαι σίγουρη. Έτσι αλλιώς δεν παίζεις εσύ. Παίζει ο Χρήστος ξανά με την τελευταία δεύτερη ευκαιρία. Ήθελα λίγο να τον τρομάξω. Αυτό επίσης χαλαρώνει και εσένα, δεν το ξέρει ούτε η ζωή. Έχεις άλλα 5 δευτερόλεπτα από τώρα. Καμπανάκι, στρωματσάδα. Ναι. Μωρό, άλμα, αυτό. Να μια διαφοροποίηση. Είναι όντως αυτό που ψάχναμε, Χριστάρα. Είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και έτσι, αφού καταφέρατε και χάσατε πολύ ωραία όλες τις δεύτερες ευκαιρίες σας και όλα τα λεφτά σας, πάλι ο Χρήστος νίκησε. Αλλά τώρα πήρε 250 ευρώ και πάλι καλά να λες, Χρήστο. 1150 πρώτος. Μπράβο. Λεξομαχία νούμερο 3. Αυτή είναι η καλή, η ζόρικη, η ταχυπνογαργαλιάρα. Αυτή που αναποσβήνουν τα γράμματα. Πάω να κάτσω σε μια ακρούλα και να περιμένω να το λύσετε. Και θα ψάχνετε για τα ομόηχα, δηλαδή λέξεις οι οποίες ακούγονται το ίδιο, αλλά σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Ζωή, τόσο γρήγορη. Ναι. Ξεφούρνησε το τώρα. Να κλείσει. Ναι. Η κλίση. Δεν σε πιστεύω. Τέλεια. Ζούλια, πήρε 3 εκατοστάρικα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ένα ρε θηρίο. 3 εκατοστάρικα και επιλογή κατηγορίας. Άρα χτυπάς το Χριστάρα στα ίσα. Αλλά λύνεις μέχρι στιγμής μόνο λεξομαχίες. Μετά τις διαφημίσεις θα διαλέξεις κατηγορία, γιατί στην τελευταία κατηγορία, στο τελευταίο γρίφο, πρέπει και να κερδίσεις και να μαζέψεις το ποσό που απαιτείται, που είναι 650 ευρώ. Πάμε στο αβαντάζ σου. Αρχικά, 4 εποχές μαθηματικά. Αυτές είναι 3 κατηγορίες. Αρχικά,
4 εποχές μαθηματικά. 1+1. Σκέψου το, μέχρι Τζούλια να στείλει εδώ τον κόσμο να έρθει να μπει στη δική σας θέση και εγώ να πάω στη θέση του κοινού για να νιώσω όπως νιώθει το κοινό εδώ πέρα. Για να έρθετε εδώ, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 είτε θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV, / τροχός. Εδώ, παιδιά, στο κοινό, πάμε λίγο να πούμε σε όλο τον κόσμο αυτό που κάνουμε στα ψέματα σε όλες τις εκπομπές. Απλώς εμείς το παραδεχόμαστε κιόλας, ότι περνάμε καλά, πάμε. Ναι! Και τώρα δείτε, σε αντίθεση με τις άλλες εκπομπές, πώς το κάνουμε ωραία εμείς εδώ πέρα. Ένα MLS gadget δώρο για το κοινό μας. Ξεχυλίζουμε από αυθορμητισμό, διαφημίσεις. Ζωή που είναι μια εκ των τριών παιχτών σήμερα, μας έφερε γλυκάκια για να φάμε. Και αλήθεια είναι ότι φάγαμε όλοι εδώ. Εμείς τρώμε εδώ σαν τα ζώα, κανονικά. Και έχω την Τζούλια κάτσε σε μια γωνίτσα και κοιτάει πεινασμένα έτσι σαν το κουταβάκι που άντζε τόσο γλυκό. Τζούλια μου! Θα το φάμε μετά βεβαίως. Εννοείται. Γιατί τώρα πηγαίνουμε για τελικό σιγά-σιγά. Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, όπου να τελειώνει. Έχουμε τη Ζωή που πιάνουν τα χέρια της, είναι ξεκάθαρο. Μας έχει γλυκάνει, αλλά δεν μπορούμε εμείς. Έχει υπέροχη μυρωδιά. Φαντάσου τι γεύση θα έχει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να αγγιηθούμε γιατί αν θα πας τελικό. Και αν θα φάμε τούρτες μετά με το τσουβάλι. Διότι προηγείται ο Χριστάρας με 1.150 ευρώ, παρακαλώ. Όμως δεν νιώθει ασφαλής. Διότι στο τελευταίο γύρο η Ζωή που σε κυνηγά είναι αυτή που διαλέγει κατηγορία. Παίζει και πρώτη. Και αμέσως μετά παίζει η Αθήνα που μπορεί να μην έχει χρήματα, αλλά έχει 500 ευρώ μέσα στο τροχό. Όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε 1-2 γράμματα. Καλή τύχη σε όλους. Ο τελευταίος γύρος είναι απόφαση της Ζωής. Είχαμε κατηγορίες αρχικά, μαθηματικά και 4 εποχές. Τι διαλέγεις? Αρχικά. Αρχικά στο τελευταίο γύρο. Ιδού οι λέξεις των οποίων ψάχνουμε τα αρχικά γράμματα για να σχηματίσουν ένα σωματείο, ένα οργανισμό, μια εταιρεία, οτιδήποτε. Αλλά εμείς θέλουμε όλες τις λέξεις και να μπουν και να διαβαστούν και να φέρεις και 500 ευρώ ή 650 ευρώ για αρχή. Πάμε! Και θα ξεκινήσουμε με 40 ευρώ. Το σίγμα. Είδες, δεν είπα τίποτα. Περιμένω να γυρίσεις να μειώσεις κι άλλο τη διαφορά. Σου λείπουνε μόνο 570 ευρώ. Να, τώρα μάνι-μάνι, θα σου λείπουνε 550. Το ΤΑΦ. Δεν ξέρω αν θα δοθεί η ευκαιρία ξανά, αλλά μείνε με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ίσως να έρθει ξανά η σειρά σου. Αθηνά, το ίδιο ισχύει και για σένα, μόνο που το έργο σου είναι λίγο πιο δύσκολο. Το 500 επιβάλλεται. Φέρτο! Α, ξέχασε, έχουμε κάνει σύμβαση με τα 20. Λοιπόν, θα πω το πι. Μην το κοιτάς καθόλου, εδώ είσαι εσύ και να βρεις το γρίφο έχασες. Εδώ, μόνο 500, πάμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος ούτε καν να κοιτάς προς τον πίνακα. Χάζεψε το αυτοκίνητο, τη Τζούλια, τον ουρανό, τα άστρα, το γλυκό. Εάν δεν έρθει 500 εκεί, δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι άλλο. Ακόμα για το 100 είναι λίγο. Θα προσπαθήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, το ΤΑΦ. Αυτό που είπε πριν από λίγο η Ζωή. Τόσο ναι. Απρόσεχτη. Ναι. Εδώ στην τάξη, την διπλανή σου, δεν τα ακούς. Πάμε στον καλύτερο μαθητή της τάξης. Το Χρήστο. Χρήστο μου, εσύ. Δεν έχεις, Χρήστο, καμία απολύτως ανάγκη από χρήματα. Είσαι ήδη πρώτος. Αυτό που σου λείπει είναι ο γρίφος και είσαι στον τελικό. Οπ! Αναμονή και για τον Χρήστο. Ξανά μανά. Σαν να μην έγινε τίποτα. Ίσα-ίσα ένα σαραντάρι έβγαλε η Αθηνά. Εδώ παίζουμε μπαλίτσα. Τωρό. Ζωή μου.
τώρα σου λείπουν 530 ευρώ. Κάτω από το θαυμαστικό έχει είτε χρεοκοπία, που σημαίνει χάνεις 120 ευρώ, αλλά και τη σειρά σου και δεν ξέρω αν θα έρθει για τρίτη φορά σε αυτό το γύρο, ή jackpot. Το jackpot διπλασιάζει όλα τα χρήματα που έχεις και όσα θα βγάλεις. Είναι ένα ρίσκο, ούτε ψήλο στον κόρφο δεν θέλω να είμαι, αλλά σου δίνω 5 δεύτερα για να αποφασίσεις εάν θες να το σηκώσεις ή να ψάξεις τα 530 που σου λείπουν, γυρίζοντας ξανά και ξανά. Θα ρισκάρω. Θα ρισκάρει! Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Μπράβο για τη μάγκια σου. Ακόμα και αν είναι χρεοκοπία. Αν χρεοκοπήσεις, εμπειρικά και μόνο, νομίζω ότι θα σε φιλήσω τώρα, σε αγκαλιάσω να πας στην παρέα σου. Για να παίξουν η Αθηνά και ο Χρήστος. Αν όμως είναι jackpot, τότε κορίτσι μου είσαι φαβορή. Πολύ τυχερή. Το ζητούμενο είναι ότι ακόμη δεν είσαι πρώτη. Γιατί? Γιατί πρέπει να λυθεί από σένα ο γρίφος στη συνέχεια, ώστε το jackpot αυτό να σου αποδώσει. Για την ώρα έχεις εδώ 120 ευρώ. Και ό,τι έχεις στην τράπεζα. Στο σύνολο, εάν έλεγε τώρα το παιχνίδι, είσαι 90 ευρώ μπροστά. Και αυτό θα παίξει ρόλο προφανώς για να διαχειρίζεις τα οικονομικά σου και τα φωνήεντά σου. Θέλεις να γυρίσεις, θες να μου δώσεις 100 ευρώ και να περάσεις πίσω στη δεύτερη θέση και πάλι. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Και παίρνει ποιο φωνήεν. Το α. Υπάρχουν δύο α και τώρα περνάς για λίγο στη δεύτερη θέση μέχρι να ξαναπετύχεις σύμφωνα που θα σου φέρει χρήματα. Ζωή. Η ζωή πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Της βγήκε σε καλό και αυτό το ρίσκο ίσως την οδηγεί στο τελικό. Τώρα όμως η τύχη δεν είναι μαζί της. Είναι 10 ευρώ που θα γίνουν 20. Έλα. Κάπα. Ας εξετάσουμε λίγο τα ποσά. Αυτή τη στιγμή η ζωή είναι 70 ευρώ πίσω εάν διπλασιάσουμε όλα τα χρήματά της. Ψάχνει 35 ευρώ στον τροχό της τύχης. Ζωή, αρχίζει το καρδιοχτύπη. Αχ, όχι! Ακόμη και η χρεοκοπία μπορεί να πονάει λιγότερο σε αυτό το σημείο που είμαστε. Αθηνά, υπάρχουν ακόμη σύμφωνα που μπορεί να σε φέρουν και στην πρώτη θέση. Δεν έχεις επιλογή παρά να φέρεις 500 ευρώ. Δώσ' το. Όχι. Το 500 πέρασε από μπροστά σου. 20 έφερα. Τι φέραμε? 20. Γιατί δεν στα δίνω από πριν, να μην πάθεις και την οντίτιδα. Έλα. Το λάμδα. 9-20 άρικα έχει φέρει, παιδιά. Όχι ρε εσύ, όχι ρε εσύ. Είναι αυτό που λέμε τα διπλά γράμματα. Ναι. Επί 500, ξέρεις αυτό. Ωραία, δεν το βάζουμε κάτω. Ή τώρα ή ποτέ. Ή τώρα ή ποτέ. Ποτέ. Έλα. Να μας ξανάρθεις άλλη μέρα καλύτερα. Καθόλου όμως. Σήμερα δεν το έχεις, ναι. Τα κορίτσια κυνηγώντας το θησαυρό έπεσαν στο λάθος σημείο. Χριστό, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου λύσεις το γρίφο και να πάμε να πάρουμε το καινούργιο σας οικογενειακό αυτοκίνητο. Έχουμε το γρίφο τώρα? Το έχω. Το έχουμε? Το έχω. Χριστό, θέλεις να το πεις ή θα θέλεις... Θα το πω, δεν ρισκάρω άλλο. Δεν ρισκάρεις άλλο. Ακούγεται πολύ λογικό, η ζωή έχει jackpot και σε περίπτωση που τους ξαναδώσεις την ευκαιρία, δεν νομίζω να σου ευχαριστεί. Πρέπει να ακούσουμε σωστά τη λύση του γρίφου για να έρθεις στον τελικό και να διεκδικήσεις τα καλύτερα. Πάμε! Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έπολες. Λες ότι αυτή η τόσο αγαπητή ομοσπονδία, λατρεμένη των Ελλήνων φιλάθλων, θα σου δώσει τη νίκη στον τροχό της τύχης. Ποιος το περίμενε? Εσύ το περίμενες. Εσύ το περίμενες, Χρήστο, συγχαρητήρια. Μπράβο.
1.200 ευρώ στη τσέπη για τον νιόπαντρο. Θα πας και σε Τζούλια Νόβα με άδεια από τη σύζυγο, έτσι, με άδεια. Και τώρα έχεις τη δική μου άδεια να ευχαριστείς την Αθηνά και τη ζωή που ουσιαστικά παίξαν μπαλίτσα και για σένα λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εδώ. Ο Χρήστος μας κατατρόπωσε, φάνηκε από την αρχή τι κουμάσι είναι, έτσι, με τις 4 δεύτερες ευκαιρίες. Το παλέψαμε μέχρι τελευταία στιγμή στο τσακ. Το χάσαμε. Οπότε δεν αγχώθηκα για σένα, ήσουν πάντα στο μηδέν και εκεί μείναμε. Κανένα άγχος απολύτως. Χάρηκα που σας γνώρισα, να χαίρεστε οικογένειες, φίλους, δικούς σας ανθρώπους. Και πάμε να φάμε τα γλυκά που θα φτιάξει η ζαχαροπλάστη μας. Λοιπόν, γιατί τα γλυκά χρειάζονται χρυστάρα. Όχι για τα 1.200. Αλλά με έναν άνθρωπο που μένει στη Λιβαδιά και έταξε τραπέζωμα. Καλό πατέρα σου να δεις τώρα. Έχει πάρει 3 τηλέφωνα και λέει: ερχόμαστε με πολυχρονίδι Νόβα. Ετοιμαστείτε, έχουν στρώσει τα τραπέζια κτλ. Σφάζουν τώρα. Σφάζουν ήδη τα αρνιά. Να ξέρεις ότι μετά θέλουμε και γλυκάκι. Οπότε θα καλέσουμε και τις αντιπάλους σου. Και αν φύγουμε με το πεζό 108, να δω που θα τις χωρέσουμε όλους. Πάμε. Έλα, αγόρι μου. Χριστό, για σένα είναι μια τρομερή χρονιά. Αλλάζει η ζωή σου σε πολλά πράγματα. Πέρασες στο γάμο. Ήρθε να περάσεις και σε άλλα πράγματα οικογενειακά. Ας πούμε ένα καλό αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Ή ένα καλό κομπόδεμα στην άκρη, στην τράπεζα, τώρα που έρχεται η καινούργια μας ζωή. Καλή επιτυχία σε όλα. Δυνατά. Νούμερο 21. Έλα δίπλα μου. Ζούλια, σιά. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι συνώνυμα. 2 λέξεις. Λάμδα, πι, σίγμα, τάφ, αλφα. Η δεύτερη λέξη ήταν εξαιρετική. Σειρά σου. Θα πάρω το κάπα. Τέλεια. Θα πάρω το μη. Μη. Μπαρούτι. Σωστά. Θα πάρω το ρο. Ένα φωνή. Θα πάρω το όμικρον. Κάπα μύρο όμικρον. Ναι, μπράβο. Απλά πέφτω. Συνώνυμα. Ομολογώ, παραδέχομαι. Βέβαια, 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 ρε μεγάλη. Με μικρό και high five, τίποτα. Τι κάνω, μπράβο. Έλα, πέφτω. Του κάνω high five του Χριστάρα, του κάνω high five εκεί, στην Τζούλια το μυαλό του. Πάμε ρε μεγάλε, μπράβο Χριστάρα μου, μπράβο. Λοιπόν, ο Χρήστος το τερμάτισε, μέχρι το τέλος το έφτασε και εκτός από τα 1.200 ευρώ φεύγει εδώ με άλλα 3.000 στο χέρι, 4.200 ευρώ, μπράβο Χριστάρα. Τίποτα, δεν το έχει εδώ, έχει μπει στην Τζούλια. Έρα, κοίτα Τζούλια, αλλά και εμείς εδώ. Έχω πάρει άδεια. Έχει πάρει άδεια. Δεν του το χαλάω. Πήγε στην Τζούλια τώρα. Γεια σας.